Ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο Μεσογειακό Φεστιβάλ. Θεωρούμε ότι ήταν απόλυτα επιτυχημένο, ήταν πάνω από τις προσδοκίες μας. Ακόμα και τώρα από ό,τι βλέπουμε ο κόσμος συνεχώς, η προσέλευση είναι συνεχή και μεγάλη. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο μας δίνει εξαιρετική δύναμη για να το κάνουμε θεσμό. Ήταν πολύ γρήγορη η απόφαση να πραγματοποιηθεί αυτό το φεστιβάλ. Πολύ γρήγορες κινήσεις γίνανε έως και βιαστικές για να προλάβουμε φέτος να το διοργανώσουμε. Του χρόνου θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι. Εγώ αυτό το οποίο λέω στους συνεργάτες μας είναι ότι η προετοιμασία του επόμενου φεστιβάλ ξεκινάει από το τέλος του Σεπτέμβρη του 2013 για να είμαστε και όσον αφορά το promotion του φεστιβάλ και την προετοιμασία γενικότερα πολύ καλύτερη του χρόνου, τέτοια εποχή, για το δεύτερο Μεσογειακό Φεστιβάλ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στους ανθρώπους οι οποίοι μας στήριξαν την πρώτη φορά, την πρώτη χρονιά, παίρνοντας ρίσκο με τους πάγκους, οι οποίοι ήρθαν από πολύ μακριά για να στηρίξουν το φεστιβάλ μας. Σε όλους τους φορείς της πόλης, στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής, σε πολιτιστικούς συλλόγους, Σικιάς, Χαμεζίου, Λιμεναρχείο, αστυνομία, απλούς πολίτες, φίλους μας, οι οποίοι ήρθαν εθελοντικά να βοηθήσουν για να πετύχει αυτό το πρώτο φεστιβάλ και να βάλουμε τις βάσεις για το επόμενο, για την επόμενη χρονιά. Παίρνουμε τεχνογνωσία, μιλούσαμε όλο αυτό το καιρό για ένα πείραμα, το πείραμα φαίνεται να είναι επιτυχημένο. Όχι φαίνεται, είναι απόλυτα επιτυχημένο και με την εμπειρία και την τεχνογνωσία την οποία αποκτούμε φέτος, αυτή είναι η δύναμή μας για ένα πολύ πολύ καλύτερο και ίσως και κατά μία μέρα μεγαλύτερο επόμενο φεστιβάλ στην επόμενη χρονιά του 2014. Αυτά. Σε ό,τι αφορά την προσέλευση του κόσμου, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα. Τα σχόλια ήταν και η προσέλευση ήταν πολύ ικανοποιητική. Τα σχόλια ήταν πάρα πολύ θετικά, ειδικά σήμερα το πρωί που κάναμε μία βόλτα στη ΣΥΤΗ, ακούσαμε πολύ θετικά σχόλια. Οι μουσικές, τα όργανα τα οποία παιχθήκαν χθες ήταν κάτι απίστευτο από άποψη τεχνικής. Είχαν έρθει βέβαια masterclass, όπως τους λένε, στα όργανα τα οποία παίζουν για να μας τα παρουσιάσουν. Αν έχουν ανέβει τις σχετικά βίντεο, μπορούν να τα απολαύσουν οι συμπολίτες μας, οι άνθρωποι, όλοι οι οποίοι δεν είχαν έρθει, θα καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Ειδικά σήμερα που μόλις ξεκινάει η βραδιά, θα ακουστούν επίσης πολύ ιδιαίτερες μουσικές και πολύ ιδιαίτερα όργανα από επίσης καλλιτέχνες, αξιόλογους που έχουν να κάνουν με το χώρο της Μεσογείου. Τι να πω, είναι ένα, ο κόσμος στους πάγκους είναι πάρα πολλής, υπάρχει μεγάλη κίνηση, είναι πέρα από τις προσδοκίες μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους σιτιακούς, σε όλους τους ετεροδημότες, έχουν έρθει ξένοι, τι να πω, δεν ξέρω ποιον να πρωτοευχαριστήσω. Όσοι συνεργαστήκαμε εδώ πέρα στη Σιτία, από το Δήμο και από τον... πώς λέγεται ακριβώς η... Δοκά, δεν θυμόμαι τα αρχικά, συγγνώμη. Όλοι συνεργαστήκαν πάρα πολύ ομαλά και χαρούμενα μαζί. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό, θα λέγα. Και όλα έχουν γίνει πολύ καλά οργανωμένα, όλα έτσι, χωρίς προβλήματα, χωρίς δυσκολίες, πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι η Σιτία είναι απόλυτα κατάλληλο μέρος για ένα φεστιβάλ τέτοιο μεσογειακής μουσικής. Εδώ που τα λέμε, η Κρήτη είναι στη μέση, μέσα στη Μεσογείου. Και η Σιτία σαν... καλά, μην το πείτε ότι το είπα σε άλλα μέρη, αλλά σαν το πιο φιλόξενο κομμάτι της Κρήτης, νομίζω ότι είναι απόλυτα κατάλληλο μέρος έτσι, για να φιλοξενήσει ένα τέτοιο φεστιβάλ και να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός. Από μέρος με εμένα και το Μουσικό Εργαστήριο Λαβύρινθος, ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, πάντα θα το κάνουμε. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι περάσαμε δύο μαγικές βραδιές. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η προσέλευση του κόσμου. Ωραίες μουσικές, ο Ross Daily καταπληκτικός, η διοργάνωση καταπληκτική. Σαφώς θα υπήρξαν κάποια προβλήματα, μιας και ήταν η πρώτη φορά που κάνουμε τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Νομίζω όμως ότι του χρόνου θα τα πάμε πολύ καλύτερα και ίσως καταφέρουμε αυτό το πράγμα να γίνει θεσμός. Και κάθε χρόνο για 2-3 μέρες τουλάχιστον η πόλη μας να αλλάζει πρόσωπο. Thank you.